Γιάννα, θα βρεθεί την ερχόμενη Κυριακή το μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Κύριλλος Παπασταύρου, ο οποίος θα είναι και ο κεντρικός ομιλητής εκδήλωσης που διοργανώνει η Κομματική Οργάνωση Ιαννίνων του ΚΚΕ στις 11 το πρωί της Κυριακής στο Θεατράκι της Σκάλας. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πολιτικής δραστηριότητας του κόμματος στις γειτονιές και τους χώρους δουλειάς, με στόχο να εκφραστεί η μομφή του λαού προς την κυβερνητική πολιτική αλλά και προς τα άλλα κόμματα που συμφωνούν με αυτή εν ώψη και των ευρωεκλογών. Η Κομματική Οργάνωση Ιωαννίνων του ΚΚΕ οργανώνει πλούσια πολιτική δραστηριότητα στις γειτονιές και τους χώρους δουλειάς και μόρφωσης. Με όλες μας τις δυνάμεις συμβάλλουμε ώστε να εκφραστεί η μομφή του λαού προς την ελληνική κυβερνητική πολιτική, αλλά και προς τα άλλα κόμματα που συμφωνούν τελικά με αυτή την πολιτική. Η ορμή των αγώνων του λαού μας, όπως οι μεγαλειώδεις απεργίες της 28 Φλεβάρη, οι κινητοποιήσεις των αγροτών, των φοιτητών, των επαγγελματιών, οι καθημερινοί αγώνες που οργανώνονται και εκτυλίσσονται στους χώρους δουλειάς, στα εργοστάσια, στα σούπερ μάρκετ, στα νοσοκομεία, μπορεί να μεγαλώσει. Να εκφραστεί ακόμη πιο οργανωμένα, ακόμη πιο δυναμικά η οργή και η αγανάκτηση του λαού μας για την ακρίβεια, τα χαμηλά μεροκάματα, τους μισθούς που εξαναμίζονται πριν τα μέσα του μήνα, για την περαιτέρω εμπορευματοποίηση της υγείας που επισήμως κάνει τους ασθενείς πελάτες. Να εκφραστεί η μομφή του λαού απέναντι σε όσους μας έχουν μπλέξει στο πολύ επικίνδυνο κουβάρι των ανταγωνισμών του ιμπεριαλιστικού πολέμου σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, που στέλνουν πολεμικό υλικό, φρεγάτες, για να σκοτώνονται οι λαοί για τα κέρδη των εφοπλιστών, για να πάρει και η ελληνική αστική τάξη μερίδα από τη Λία. Σταθμό αυτής της πλούσιας δραστηριότητας που αναπτύσσει το κόμμα μας αποτελεί η συγκέντρωση που οργανώνει η Κομματική Οργάνωση Ιωαννίνων του ΚΚΕ την Κυριακή 31 Μάρτη στις 11 η ώρα το πρωί στο Θεατράκι της Σκάλας. Ο μιλητής της συγκέντρωσης θα είναι ο Κύριλλος Παπασταύρου, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Η δυναμική αρχή που έγινε με τη διακίνηση του ριζοσπάστη και το ένθετο με το κάλεσμα για τις ευρωεκλογές, το οποίο έφτασε σε χώρους δουλειάς, σε εκατοντάδες σπίτια, μας δίνει δύναμη για τη συνέχεια. Συνεχίζουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο με το ριζοσπάστη και το ειδικό ένθετο που θα περιέχει για το έγκλημα στα Τέμπη, με στόχο να φτάσουμε ακόμη πιο πλατιά σε περισσότερα σπίτια εργατών, αγροτών, επαγγελματιών, σε περισσότερους χώρους δουλειάς και μόρφωσης. Το ειδικό ένθετο θα περιλαμβάνει ολόκληρο το πόρισμα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ στην εξεταστική της Βουλής, την ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, άρθρα και αποκαλυπτικά δημοσιεύματα του ριζοσπάστη για τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, το αφιέρωμα της εφημερίδας τον έναν χρόνο από το έγκλημα τα Τέμπη. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί, ή τα κέρδη τους ή η ζωή μας.